Το ανάδειξε το στο Μουσείο Κοτσανά, στην Οδό Πινδάρου 6 και Ακαδημίας. Καλησπέρα σας, κυρία Μίνα Μητσομπόνου. Είστε διευθύντρια λοιπόν του μουσείου αυτού, το οποίο είναι ένα μουσείο πάνω στην αρχαία ελληνική τεχνολογία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κυρία Νικολαίδη. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε εδώ λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθέατες, όπως καταλάβατε, τη διευθύντρια του εν λόγω μουσείου, η οποία θα μας μιλήσει για το τι μπορεί να δει ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ. Στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, στην Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, έχουμε τη χαρά να στεγαζόμαστε σε ένα ιστορικό κτίριο, Αρνουβό, που έχει χαρακτηριστεί μάλιστα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης. Υπάρχουν κάποιες εφευρέσεις εδώ που θα δούμε? Εδώ θα δούμε το πανόραμα των αρχαίων ελληνικών τεχνολογικών επινοημάτων. Το μουσείο αρθρώνεται σε 4 επίπεδα, όπου μπορούμε να δούμε την μόνιμη έκθεσή μας «Αρχαία Ελλάδα, οι επαρχές των τεχνολογιών» και αυτή των αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων και παιχνιδιών. Ένα πανόραμα λοιπόν 145 αρχαίων ελληνικών εφευρέσεων που μας καλεί να ταξιδέψουμε στα επινοήματα τεχνολογικά του κτισιβίου, του υπάρχου, του φίλωνος και του Αρχιμίδη. Όπως εδώ αυτά που βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είμαστε ακριβώς σωστή τοποθεσία, νομίζω. Ακριβώς. Είμαστε στην αίθουσα του κτισιβίου, στην έκθεση «Αρχαία Ελλάδα, οι επαρχές των τεχνολογιών». Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του μουσείου. Βεβαίως. Θα σας πω ότι το Μουσείο Ετούτο στην Αθήνα αποτελεί την πλέον πρόσφατη πολιτιστική άφιξη στον χάρτη της πόλης. Ωστόσο, η ιστορία είναι μακρά. Αριθμεί περισσότερα από 30 χρόνια. Πώς τεκμηριώνονται όλα αυτά? Από ένα ταξίδι, μία διαδρομή, από μία διαδρομή όπου ξεκινάμε με λίγα εκθέματα τον αριθμό πριν 30 χρόνια. Ο κύριος Κοτσανάς λοιπόν ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με μία περιοδεύουσα έκθεση σε πνευματικά κέντρα, σε βιβλιοθήκες, σε πολιτιστικούς χώρους και κάνει γνωστά τα τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας. Ωστόσο, περνά τα σύνορα της χώρας, βρίσκεται σε εμβληματικούς σταθμούς στην Ευρώπη, όπως το Patent Office της Χάγης και του Μονάχου, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και ένας μακρύς κατάλογος από σπουδαίους σταθμούς. Και δεν σταματά εκεί. Αλλάζει ηπείρους. Βρίσκεται λοιπόν στην Αμερική, στην Αφρική, στην Αυστραλία και τα 2-3 τελευταία χρόνια η έκθεσή μας βρίσκεται στην Ασία, στην Κορέα, την Ταϊλάνδη και τη Σιγκαπούρη. Εθνικά μουσεία επιστημών και στις 3 περιπτώσεις. Έτσι νομίζουμε κι εμείς. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει το κοινό? Και να μιλήσουμε εκτός από αυτό και για τους ανθρώπους που έρχονται να επισκεφθούν το μουσείο. Τις ηλικίες, το κοινό και τις ώρες που είναι και ανοιχτό. Βεβαίως. Εδώ στην Αθήνα. Το Μουσείο λοιπόν Αρχαίες Ελληνικές Τεχνολογίες του Κώστα Κοτσανά στην Αθήνα είναι ανοιχτό καθημερινές και Σαββατοκύριακα 9 με 5. Έχουμε τη χαρά το κοινό μας να είναι επισκέπτες από 4 ετών μέχρι η γιαγιά και ο παππούς μαζί. Άρα μια ευρύτατη γκάμα κοινού. Αυτό που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ, πέρα από τις βιωματικές ξεναγήσεις, καθώς τα εκθέματά μας είναι όλα λειτουργικά και η ξενάγησή μας είναι βιωματική, δηλαδή επενδύουμε στην διαδραστικότητα με λίγα λόγια. Πέρα λοιπόν από την ξενάγησή μας, μπορούμε να απολαύσουμε δραστηριότητες όπως τα ψυχαγωγικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα, οι τηλεπικοινωνίες και η κρυπτογραφία και ο άβακας μέχρι τον πρώτο μηχανισμό, τον πρώτο αναλογικό λοιπόν υπολογιστή στην αρχαιότητα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Και δεν σταματούμε εκεί, εργαστήρια ρομποτικής για όλες τις ηλικίες και παραστατικές τέχνες. Θεατρική παράσταση Ντορεμή, όπου μας εισάγει στις οικογένειες των μουσικών οργάνων. Να πούμε δύο λόγια και για την Ηλία, για την πλευρά του μουσείου που υπάρχει και εκεί. Βεβαίως. Σε όλη αυτή τη διαδρομή των 30 ετών έχουν δημιουργηθεί άλλα δύο ομοιοθεματικά μουσεία. Το πρώτο το 2003 στο Κατάκολο, στην Πελοπόννησο, στον ομό Ηλίας και το δεύτερο το Μουσείο Αρχιμίδη το 2014 στην Αρχαία Ολυμπία. Τρίτο λοιπόν αυτό της Αθήνας, φρέσκο, ενός έτους μόλις, που διεκδικεί μία πάρα πολύ σημαντική πρωτιά.
Ευρωπαϊκό λοιπόν Μουσείο της Χρονιάς, βραβείο από τον θεσμό European Museum Forum που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προτού κλείσουμε ένα χρόνο, είμαστε υποψήφοι για το βραβείο της Χρονιάς. Αλλά οι διακρίσεις για το Μουσείο Κοτσανά δεν σταματούν εκεί. Μουσείο Αρχιμίδη έχει καταταχθεί στον ταξιδιωτικό οδηγό, έναν από τους μεγαλύτερους στον Καναδά και τους εγκυρότερους, Flight Network, ως το δεύτερο σε σειρά κατάταξης, καλύτερα κρυμμένο μουσείο στην Ευρώπη που αξίζει να ανακαλύψει ένας επισκέπτης. Το ανακαλύψαμε, λέμε και εμείς, σαν ανάδειξέ το. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την υπέροχη συνέντευξη. Να είστε καλά και ευχόμεθα να πάρει σύντομα και το βραβείο αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Όλο αυτό μας δίνει μεγάλη δύναμη και κίνητρο για τη συνέχεια και είναι μια επιβράβευση για αυτό που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Γιατί αυτή είναι η ουσία για μας. Κώστα Κοτσανά, λοιπόν, Συνοδό Πινδάρου 6 και Ακαδημία, στον άδειξε το κοντά του. Είναι η κυρία Μίνα Μητσομπόνου, διευθύντρια του μουσείου εδώ. Και ευχόμεθα τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.